Σύμφωνα με δημοσίευμα, η ηθοποιός Μαρία Λεκάκη έχει χωρίσει με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Λεωνίδα Πανωνίδη, μετά από πολλά χρόνια γάμου. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η Μαρία Λεκάκη υποδιόταν την αραβωνιαστικιά του Μάνθου στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Κάθε μεσημέρι όμως μπαίνει στα σπίτια μας μέσα από την επανάληψη της σειράς, σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Το τηλεοπτικό σενάριο παραμένει ίδιο πολλά χρόνια για εκείνη, τα πράγματα στη ζωή της όμως φαίνεται πως άλλαξαν. Δημοσίευμα της εφημερίδας Εσπρέσο θέλει την ηθοποιό να έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Λεωνίδα Πανωνίδη. Το ζευγάρι όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους και όπως αθόρυβα παντρεύτηκαν, το ίδιο αθόρυβα φαίνεται πως αποφάσισαν οι δρόμοι τους να χωρίσουν. Όλες τις προσωπικές τους στιγμές, όπως το γάμο τους και τη γέννηση του παιδιού τους, θέλησαν να τις κρατήσουν μακριά από τα φώτα. Και τώρα που ήρθε στη δημοσιότητα η κρίση στο γάμο τους, η Μαρία Λεκάκη κρατά την ίδια στάση. Κάτι που έδειξε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της. Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτά. Δεν με αφορά καθόλου τι γράφουν ειλικρινά. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2007 και τρεις μήνες μετά τη γνωριμία τους αποφάσισαν να παντρευτούν. Τη χρονιά που έκανε επιτυχία στο ρόλο της Νταντάς ήρθε στη ζωή και η κόρη τους. Η ηθοποιός έχει αφιερώσει όλο της το χρόνο σε εκείνη, αφού τα τελευταία χρόνια δεν την έχουμε δει σε κάποια τηλεοπτική σειρά. Η εικόνα της σήμερα μπορεί να μην έχει αλλάξει, ούτε όμως και το θέλω της να μην μιλάει για θέματα που την αφορούν. Ξέρετε πως δεν μιλάω ποτέ. Δεν το έκανα και δεν θα το κάνω. Δεν με αφορά πραγματικά το τι λένε. Μπορεί ο γάμος τους να κράτησε χρόνια, το ζευγάρι όμως σπάνια το βλέπαμε σε δημόσιες εμφανίσεις. Οι φήμες για κρίση φούντωσαν πριν από περίπου ένα χρόνο. Τότε όμως το ρεπορτάζ έλεγε πως κανένας από τους δύο δεν είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου, κάνοντας προσπάθεια να ξεπεράσουν την κρίση. Ούτε η ηθοποιός, ούτε και ο σκηνοθέτης έχουν μιλήσει ανοιχτά για το τι συμβαίνει, έχοντας και οι δύο φυσικά στραμμένη την προσοχή τους στην κόρη τους.